Θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω εκεί για την θερμή υποδοχή, κύριο το θερμό χειροκρότημα. Αλλά και συγχρόνως να συγχαρώ τον Αλέκο τον Γιακόπουλο, ο οποίος δείχνει ότι όχι μόνο υπήρξε ένας άξιος μαχητής μέσα από το λειτουργήμα του στο Σώματα Ασφαλείας, υπηρετώντας με πλήρη γνώση και αυταπάρνηση το ρόλο που ήδη η πατρίδα του έταξε, αλλά σήμερα πολύ έπειρα, πολύ οργανωμένα, με στρατηγική ευλάβεια, ανεφέρθη στο πώς ακριβώς η δική μας προσπάθεια που ξεκινά από τη δική σας επιμονωρία σας προφανώς, θα ξεκινήσει και ναι, οι έμπειροι άνθρωποι, οι άνθρωποι που έχουν κολλήσει ένσημα, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη γνώση, έχουν τη θέληση, έχουν τον τρόπο, θα αναλάβουν επιτέλους για τη νέα αρχή στην Αττική το ρόλο για το μέλλον του αύριο των παιδιών μας. Ακούγοντάς τον, και μάλιστα κάποιος είπε σχεδόν όλο το πρόγραμμα του Προέδρου, ή θα πει ο Πρόεδρος, να πω ότι αυτό δείχνει ότι όχι απλώς συμμετέχουμε σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, αλλά οργανωνόμαστε, μελετούμε, πάνω απ' όλα συνθέτουμε και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να αποτελέσουμε τη δύναμη πυρός για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τελικά τις ίδιες μας τις κοινωνίες. Διότι αυτές οι εκλογές δεν είναι απλώς εκλογές κρατώντας μία σημαία μέσα από την οποία θεωρούμε ότι όποιο χρώμα κερδίσει θα αποτελέσει μία νίκη πύρια για το μέλλον. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι σχετίζεται με τη ζωή μας, σχετίζεται με τον τρόπο που θα επιλέξουμε να μπορέσουμε να ζήσουμε διαμορφώνοντας το αύριο. Και θα πρέπει να αντιληφθούμε, αγαπητέ Μιχάλη, αυριενέ πιστεύω πράγματι στους ανθρώπους που έχουν υπηρετήσει την αυτοδιοίκηση με αξιοσύνη και εσύ το έπραξες αυτό, 17 ολόκληρα χρόνια ως δήμαρχος ενός πολύ σημαντικού σημείου της Αττικής μας, της Δάφνης και μετά Δάφνης Σιμητού, και οφείλω να σας πω ότι τον σέβομαι και τον τιμώ και θέλω να είναι αύριο στα βουλευτικά έδρανα, γιατί είναι πάνω απ' όλα άξιος. Σήμερα είναι έτοιμος να αποτελέσει μία πολύ σημαντική παρακαταθήκη για την αλλαγή του αύριο μέσα από μία νέα κυβέρνηση στην οποία πιστεύουμε, ελπίζουμε και θέλουμε να αναλάβει τη διακυβέρνηση χώρας. Όμως, πριν από αυτή τη διαδικασία εντολής, υπάρχουν εκλογές στις 26 Μαΐου. Εκλογές που προφανώς έχουν να κάνουν με το τι Ευρώπη θέλουμε, αλλά πρωτίστως και επιτρέψτε μου να το πω, έχει να κάνει με τι τοπικές κοινωνίες θέλουμε. Το πώς ακριβώς θα μπορέσουμε να μετουσιώσουμε αυτή τη δύναμη της ετοιμιγωρίας σε δύναμη ελπίδας, χτίζοντας το μέλλον του αύριο. Και είναι σαφές ότι το αύριο δεν μπορεί να χτιστεί με το παρελθόν. Δεν μπορεί δηλαδή εκείνοι οι οποίοι θύτευσαν επί σειρά ετών σε υψηλές θέσεις ευθύνης σήμερα να ζητούν εκ νέου την ετοιμιγωρία και την παρακμή στην οποία ζούμε. Και οφείλω να είμαι ξεκάθαρος ότι δεν ευθύνεται μόνο η απερχόμενη περιφερειάρχης η κυρία Δούδου. Δεν ευθύνεται μόνο αυτή, διότι η περιφερειάρχης,
οι απερχόμενοι, παρέλαβε, είναι αλήθεια, ένα χάος. Παρέλαβε μία διακυβέρνηση η οποία είχε την καμαρίνα, την κομματική, τις φίλους τους παραταξιακούς ή τους φίλους που σου δίνω αλλά φίλα από το χέρι. Δεν βρισκόμαστε σε αυτή την εποχή. Δεν βρισκόμαστε να σε αποθεώνω επειδή μου έκανες με τα δικά μου χρήματα το αυτονόητο κάνοντας αυτό την αμαρτία. Δεν είναι η στρατηγική του να δημιουργήσουμε το αύριο της αρχής μας μέσα από σημειακές παρεμβάσεις οι οποίες δεν έχουν τη στρατηγική για το σύνολο της Αττικής και για τους πολίτες της Αττικής μας. Πρέπει να αντιληφθούμε πρωτίστως ότι αυτές οι θέσεις, δηλαδή οι θέσεις που αφορούν όλους μας, τις ζωές μας, δεν μπορούν να είναι θέσεις οι οποίες εξαγοράζονται μέσα από μία κούφτα κάποιων ψήφων. Διότι αυτό δεν εξαγοράζεται, δημιουργείται. Δημιουργείται από ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να βαστίξουν αυτές τις θέσεις ευθύνης. Μου αρέσει να το λέω και θα το πω και τώρα. Είναι ακριβώς εάν περιμένουμε κάποιος ο οποίος οδηγά ποδήλατο να τον βάλουμε ξαφνικά να οδηγεί σε ένα Boeing και να μας πάει και σε υπερατλαντικό ταξίδι. Μπορεί να το θέλει. Μπορεί. Μπορεί να τα καταφέρει. Με ποιο εγχέγιο, με ποιο αισθήσεως. Και πολλοί λένε μπορεί να έχει συνεργάτες, μπορεί να έχουν αυτούς που να τους αναδεικνύουν. Σοβαρά. Θα βάζαμε δηλαδή έναν άπειρο, έναν άνθρωπο που έχει μηδενικές πτήσεις, ώρες πτήσεως, μέσα από τους συνεργάτες να οδηγήσει και να πιλωτάρει και να μας πάει με ασφάλεια στην απέναντι κατεύθυνση, την υπαρατλαντική. Είναι ακριβώς όπως θα λέγαμε, βάζω ένα χειρουργό να με χειρουργήσει για την καρδιά μου, χωρίς να έχει καμία χειρουργική δυνατότητα, αλλά θα του δείχνει αυτός ο οποίος θα του πει ποια βήματα θα κάνει για να ολοκληρώσει το χειρουργείο. Τα καθόμαστε, θα το τολμούσαμε. Αυτό λοιπόν δεν θα το τολμούσαμε. Τολμούσαμε όμως άνθρωποι οι οποίοι τη μόνη δυνατότητα που είχαν ήταν να είναι πρόεδροι ομοσπονδίας παραδείγματος Άρσιμαρος και κάποια δεν είναι σε μια διαφημιστική εταιρεία. Δεν κακό. Πολύ καλό είναι. Αλλά δεν είναι εκείνο το οποίο μπορεί να μας δημιουργήσει την ασφάλεια του μέλλοντος, της διαχείρισης των δικών μας τυχών, τη διαχείριση των δικών μας χρημάτων, τη στρατηγική του αύριο, όταν όλη η Ευρώπη τρέχει, όλες οι περιφέρειες τρέχουν, όταν είμαστε στην Ευρώπη των περιφερειών και εδώ να είμαστε καθιδωμένοι, λασκωμένοι ουσιαστικά σε μια παρακμιακή διαδικασία που είχαμε ένα λαμπρό ιστορικό ζήτημα της αρχαίας μας ανάδας που ήταν εδώ η Αττική μας και σήμερα είμαστε στα τελευταία βαγόνια της ανάπτυξης της Ευρώπης.